Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί γείτονες, αγαπητά παιδιά του συλλόγου μας, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σήμερα, με τη θεατρική παράσταση που θα παρακολουθήσετε, κλείνουν οι τριήμερες εκδηλώσεις του συλλόγου μας με αφορμή την αναβίωση του Πλήδωνα, που χθες το βράδυ παρακολουθήσαμε όλοι μας στο πεζόδρομο της Νεάπολης, με χορό, τραγούδι και πολύ κέφι. Ένα πανάρχιο έθιμο, όπου οι αρχαίοι Έλληνες το γιόρταζαν την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου στις 21 του Ιούνιου, ήταν η αφορμή του εξαγνισμού και του καθαρμού της διάβασης σε μια νέα εποχή. Υπάρχει σε πολλά μέρη της Ευρώπης και γιορτάζεται, αλλά και του κόσμου. Το έθιμο αυτό πέρασε και στο Βυζάντιο. Από τα ωραιότερα και πλέον τελετουργικά έθιμα του τόπου μας, που φροντίσαμε και αυτό να ξεχαστεί, κάνοντας την κουλτούρα των παιδιών μας φτωχότερη, αφού δεν τα έχουν ζήσει καν. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη χάρη στις προσπάθειες κάποιων δήμων και συλλόγων. Ας είναι καλά οι μικρασιάτες πρόσφυγες που το κράτησαν ζωντανό το έθιμο, περισσότερο από όλους το μεταλαμβάνωσαν στους απογόνους του ζυμωμένο με όλα τα μπαχάρια και την ποιήση. Ο δικός μας σύλλογος μικρασιατών και κατοίκων Νεάπολης Χαλκίδας το επανέφερε κατά το έτος της ίδρυσής του και από τότε στο προσκήνιο και από τότε μέχρι σήμερα γιορτάζεται και από άλλους συλλόγους της πόλης μας. Είμαστε περήφανοι γιατί το ότι πλαισίωσαν το σύλλογό μας πολλοί νέοι άνθρωποι και παιδιά λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις δράσεις μας, ιδιαίτερα στη θεατρική παιδεία, αλλά και στους παραδοσιακούς χορούς που πιστεύουμε ότι είναι η συνέχεια του συλλόγου μας και το στίχημα που έχουμε βάλει να δικαιώσουμε τους μικρασιάτες προγόνους μας. Βεβαίως, λειτουργήσαν και άλλα τμήματα με επιτυχία, όπως αυτό της ιστορίας τέχνης, ζωγραφικής, χειροτεχνίας, μοντέρνου χορού και πιλάτες και ελπίζουμε στη συνέχειά τους. Σημειωτέων ότι όλοι οι διδάσκοντες είναι μέλη του συλλόγου μας και μάλιστα παιδιά μας. Καμαρώνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες από εκεί ψηλά. Δεν τους ξεχνάμε, τους μιμούμαστε, τους μνημονεύουμε και προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανές παραδόσεις μας. Έτσι, ένα δικό μας χαρισματικό παιδί απόψε, η κυρία Μέρη Γαλάνη, είναι νηπιαγωγός, θεατρολόγος και δεν ξέρω τι άλλους τίτλους έχει κατακτήσει. Και επιπλέον, μαμά δύο κοριτσιών, επιμελήθηκε και σκηνοθέτησε το έργο που θα παρακολουθήσετε, στο Παγκάκι λέγεται, βασισμένο σε αυτοσχεδιασμούς με μουσική επιμέλεια του κυρίου Κωστή Κλίτσα. Αλλά το σπουδαιότερο θα διαπιστώσετε την αγάπη μεταξύ των ερασιτεχνών ηθοποιών μας, τόσο και τη δραστηριότητα, αλλά και για το μεταξύ τους δέσιμο. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Βεβαίως, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, που είναι πάντα αρρωγός στις προσπάθειές μας. Το Δήμο Χαλκιδαίων, τον ΔΟΑΠΕΦ και την Αντιπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδος, που μας συνδράμουν σε κάθε εκδήλωσή μας. Και βεβαίως, τους χορηγούς των τριήμερων εκδηλώσεών μας, την Ιαπωνική Ευβίας, αδελφών Παπαδημητρίου, την ηλιοθερμική του κυρίου Παναγιώτη Ματζάνα, το Πρακτορείο Ταξιδίων Γιάννα Τουρς, την εταιρεία Λακρέ, το κατάστημα Βραϊμάκη και το κατάστημα οπτικών Optic Expert και όλους εσάς που θα υποδεχθείτε με ένα θερμό χειροκρότημα τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Όντως αυτά που είπε η κυρία Ράνια είναι περισσότερο αλήθεια και από αλήθεια. Είναι μεγάλη μας χαρά που συνεχίζουμε έναν... όχι για μας, εμείς θα σας δροσίσουμε, δεν είναι να πάρουμε τέτοια ζέστη. Είναι μεγάλη μας χαρά λοιπόν που συνεχίζουμε την παράδοση των παππούδων μας. Βέβαια το σημερινό δεν έχει καμία σχέση με παράδοση. Αντανακλά όμως όλη την προσπάθεια ενός χρόνου που κάναμε με τα παιδιά. Και θα τα λέω παιδιά, επειδή είναι από 6 μέχρι να το πω. Αλλά είναι παιδιά, πραγματικά θα δείτε ότι παίζουν με όλη την χαρά που έχει ένα παιδί όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς λοιπόν σήμερα
είναι κάπως πρωτότυπο, γιατί δεν είναι μια παράσταση με κάποιο γνωστό κείμενο ή με κάποιο κείμενο που έχει γράψει ένας σεναριογράφος ή ένας σκηνοθέτης. Είναι θέματα των αυτοσχεδιασμών που κάναμε όλη τη χρονιά και τα έχουμε συνδέσει μεταξύ τους με έξυπνους τρόπους μικρά αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κάθε ομάδα που θα δείτε πήρε ένα θέμα, το έστησε μόνη της, εγώ το επιμελήθηκα σκηνοθετικά, επιμελήθηκα λίγο και τα λόγια τους, αλλά ο πυρήνας είναι η ιδέα της κάθε ομάδας που παίζει. Και θα δείτε ότι είναι καταπληκτικό, γιατί έχουμε και μία μικρή ομάδα των εφήβων που η ιδέα που είχανε είναι ολόδική τους και είναι από αυτές που πείραξε λιγότερο, να πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς. Γιατί, για όλους. Γιατί όταν ήρθανε οι περισσότεροι, εγώ με τίποτα δεν το κάνω, ξέχασε το, έχω έρθει εδώ μόνο και μόνο για να σας δω. Και τις προάλλες, επειδή πλέον έχουν γίνει και μια πάρα πολύ καλή παρέα, μου λέγανε του χρόνου να ανεβάσουμε musical. Το Greece συγκεκριμένα. Θα το δούμε. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς. Έχουν κάνει ένα τεράστιο βήμα, όχι επαγγελματικό, ένα τεράστιο βήμα για τη δικιά τους την ψυχολογία. Γιατί το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία, πάνω απ' όλα. Και καλός ή κακός, όποιος ανεβαίνει εκεί πάνω, το σου είπα και πριν, κολλάει ένα μικρόβιο που δεν έχει θεραπεία. Και όποιος ανέβει εκεί πάνω, όπως είπε και μια πολύ καλή φίλη, νιώθει πεταλούδες μέσα του, σαν να είναι ερωτευμένος. Και αυτό είναι που τον κάνει να ξανανεβαίνει και να ξανανεβαίνει και να ξανανεβαίνει και να δίνει όλη του την ψυχούλα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ που μου δίνουν πάρα πολύ περιθώριο στο να κάνω ότι μου κατεβαίνει στο κεφάλι κυριολεκτικά. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους αυτούς που θα ανέβουν εκεί πάνω, από τον πιο μικρό που τυχαίνει να είναι η κόρη μου, μέχρι τον πιο μεγάλο. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Κωστή τον Πλίτσα που θα μας συνοδεύσει με τη μουσική. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα το περνούμε έτσι, κάθε δεν πάει.
αρέσει. Αυτό δεν είναι δήματος. Δεν είναι άνθρωπος. Ένα διαμάτι είναι. Διαμάτι σου λέω. Σω! Έργα. Έργα να πει τα μάτια σου. Α! Περιμενέμεσαι. Εγώ. Εσένα. Καθόλου. Εγώ. Να άντο το λέω. Μ' αρέσει να κάνει που έργα. Έργα είπες. Τι έργα δηλαδή. Για πες. Εκεί με εκεί. Πέρα. Εκεί με εκεί. Α, εκεί. Το άλλο. Το άλλο. Κάτω. Τι το από εδώ, το ξέχασα από εδώ. Από εδώ, ναι. Έλα, έλα να πει. Γιατί εδώ. Εδώ τι εδώ. Εδώ. Τι ανάπτυξα στην πλατεία. Εδώ στην πλατεία. Ναι. Τι. Δεν είναι εδώ. Εργάρα είναι, εργάρα. Είναι καλά δήματο, δηλαδή, δημαρκάρα. Και οι τετρακόσες, τετρακοσάρες. Χιλιάδες, Γιώργο μου, 400.000 ευρώ. Έχει το ήξερο στο τόπο. Ακόμα και τα μικρά παιδιά στα αλήθεια αγωγιά το ξέρουνε. Δεν θα τους άκουσες εσύ. 400.000 ευρώ για μια πλατεία, ρε Γιώργο. Λες 400 και 400.000. Κάτσε. Κάτσε, τι πλακάκι. Τι το πλακάκι. Τι πλακάκι. Εγώ το άκουσα. Μετά είναι από τα αυτιά. Πήγε στην πόλη από την Ιταλία. Μαμά. Α, δεν είναι καλύτερο. Ναι. Έχουν εθνικά μπροστά σε εκεί. Α, δεν σημαίνει. Πάνω από εκεί. Μεγάλη. Σχέδια. Αμάκια. Αμάκια. Τι πλακάκι. Ναι. Δεν σ' αρέσει να κάνεις. Εγώ τώρα γιατί αυτό το πλακάκι πιστεύω ήδη είναι το παλιό. Δεν είναι στην Αγαπαλά την αισθητική με τον κύριο Πόρο. Α, και είπε, επάω για αυτοματίτσα στην Ιταλία. Και αφήνω το ίδιο το πλακόστρωτο που είναι 40 χρόνια. Μη χαλάσω και το κέφι των πολιτών. Μάτσε, μάτσε. Και τώρα σου πω. Για λέμε. Τα φυτά. Τα φυτά τι. Αυτά θα υποσχίζουμε. Σωπά μου, ρε, ναι. 15 γεωφόρους έχουμε. Σωπά, ρε. Ναι, λέμε, για να βρούμε κατάλληλο όπα για αυτά τα καλλιλούδια. Άντε, ναι. Το κάθε μουδάκι και το κάθε πιο μικρό παρταράκι δεν είναι το κύμπουλο του πιόπου. Σωπά, έχω κατάλληλο ακόμα. Να μην σου πω, να σου πω, να μην σου πω. Τα συστήματα που δεν φαντάζεσαι, δεν φαντάζεσαι. Τα συστήματα πώ είναι. Εσύ. Εσύ, κυρία Μίτσα, δεν έρχεται κατά πόδι με εδώ και ρίχνει λίγο νεράκι και τσαπέρα συγχωρατή. Τι του αφήξα να σα εγώ και όλα αυτά δεν έχω πάρει ούτε 400 ευρώ και έχω κάνει του κόσμου τα μεροκάματα. Δεν ξέρω εσύ τι συμφωνίες έχεις. Άντε, βρείτε με. Άντε, και τα μεγάλα που τις κοντά στο δίμα του που δεν άκουσα. Τα μεγάλα πάρει. Κάτσε, Χριστίνα. Τι θέλετε. Τι το δεκτό μου, όσο που πίσω. Να σου πω, Γιώργο. Αυτό εδώ. Γιατί είναι έτσι σκεπασμένο λες και περιμένει τη μάνα μου κύριε Ευαγγελό ποιο χωρέστη να απλώσει τα χανά. Ρε από τι μου που κατέβηκε. Δηλαδή. Εδώ. Να γίνει να γίνει με την πλατεία. Δηλαδή το συμβασί. Ρε έχει κανένα συμβουλευτέ, υπουργού, γραμματή, τρεγάμενου και παρατρεγάμενου. Σόπα. Ναι, κανάλια, δημοσιογράφοι. Πάντε, πόρε μου κάτω τα μάτια. Άντε. Βέβαια. Και μήπως ξέρεις τι έχει κάτω από το σεντόνι. Δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι. Αυτός που το παιδό θα δείξει σήμερα θα μείνει στην ιστορία. Αλλά ζει και 300.000 και 300.000. Κατάλαβα. Δεν έχεις ιδέα τι έχει. Εδώ πέρα με κοίτα να μην γίνει γνωστό. Παραέλθω. Βεργάρα, Νίκο, βεργάρα! Καλά, καλά.
Καλώς η κυρία Φωτεινή! Καλώς η κυρία Φωτεινή! Τα μαζεύουμε, τα μαζεύουμε κυρία Φωτεινή, τα μαζεύουμε. Ναι, μας έπιασε η βροχή την απομείνει και καθένα να μας συγχωράτε, να μας συγχωράτε. Δεν μου λέτε καλέ, έρχεται ο Δημαρχός. Έρχεται, στον δρόμο είναι. Από τη μονή θα καλύσει και μόνο για τους χωρίους. Και δεν μου λέτε κυρία Παυτίτσα μου, πώς θα λένε, τι έχει κάτω από το τραπεζομάτιλο, ξέρετε. Thank you.
Ναι, ανάδειξε το έργο που όμοιό δεν έχει δει πόλη μας. Ένα έργο να τον δημονεύουν γενιές και γενιές. Ένα έργο να αφήσει ιστορία αυτή την όμορφη πόλη, της πόλης σας! Δεν ξέρω, θα μας πει που πέρα. Όχι, ξέρω. Όχι, δεν ξέρω.
Γιατί? Θα σας πω. Πιστεύετε ότι είμαστε προφυλαγμένες εδώ? Ναι, παιδί μου, σου πας ακούσε. Μα δεν θέλω να σας πω. Έλα, τι. Δεν θέλω να σας πω. Θέλω να σας δείξω. Όμως δείξω, ρε Άρα μου. Thank you.
τέταρτο ψωμί με κούτερο και ζάχαρη που πάρουν μεγαλώνουν τα παιδιά. Τι να πεις παιδί, δεν παίρνεις όλες, δεν τις ξέρω όσο που μιλείω. Ούτε μια κατσαρόλα δεν πρέπει να δώσω. Αλλά τα τρίτια ρετά, μια φορά ξέρετε να μάθουμε. Δύο τέλεια δικά μας είναι. Ναι, πάμε ναι, να μας προστατεύσει τη φωτιά και να πέσει να μας κάψει. Δεν μπορώ. Thank you.
πάρω εγώ ένα άλλο. Είδε ένα αριστό.
Μανούλα μου. Όχι, ξαναμάντεψε. Εσύ είσαι μαλάκι μου. Έχεις αμαλάκι σαν τη μανούλα μου. Κοίτα σε κάνε, δεν έχω πειρεθώ. Μάλιστα, είχε πάρει. Τι είπες, μαλάκι μου. Τι πράγμα. Καλά, μου, μαλάκι μου. Μου έλειψες. Όχι, με μου έλειψες πάρα πολύ. Πώς ήταν η μέρα σου. Ψήφουσα από το πρωί. Και η μανούλα μου είχε φτιάξει ένα αυγό. Τι να σου λέω. Ούτε πολύ νερούλα, ούτε πολύ. Έτσι ακριβώς όπως το θέλω. Η μανούλα μου φτιάχνει ένα αυγό. Μακριά σου. Ναι, μαλάκι μου, η μανούλα μου. Όταν τη γνωρίσεις, θέλει να σε δει από κοντά. Αν έχετε δει αυτό. Όταν αυτό και ακούσει, όλα αυτό μου λέει. Πώς θα γνωρίσω αυτό το μαλάκι και πώς θα γνωρίσω αυτό το μαλάκι. Θέλει πολύ. Καλά, καλά, θα γίνει και αυτό. Δεν μου λες την κάπου μου, πώς θα σε δραστηριά. Με φώναξε ο πατέρα μου στο γραφείο και μου είπε ότι δεν είμαι έτοιμος να βράω το εργοστά σου και η μαμά θύμωσε πολύ. Γιατί είχε έτοιμη μαμά σου στο εργοστάσιο. Όχι, θα την πήρα τηλέφωνο. Γιατί ήμουν πολύ πολύ ένας αυτομέτρος και ήθελα τη μαμά μου να με ηρεμήσει. Και, σε ηρέμησε. Ναι, για ένα αναγνώρισμα. Και με χαλάρε μου, να το μάθεις και εσύ μαλάκι μου να μου το λες. Εννοείται, Νικολάκη. Έτσι που λες. Και στη δουλειά πώς ήτανε. Ναι, μετά με ξαναπήρε η μαμά, τον παπά τηλέφωνο και ο παπάς με ξαναφόρεξε το γραφείο του και με είπε πουλί. Το πιστεύεις, μαράκι μου. Ναι, ναι, τι να πεις. Και δεν μου λες αγάπη μου. Ο παπάς σου έχει λαρέκα. Τέσσερα μπροστά σε γυναίκα συνοδοχεία. Αλλά λέει, δεν με πιστεύετε, λέει, με το σκύλο πότα να βγάλω, λέει. Μάλιστα. Δεν μου λες αγάπη μου, δεν λες αδέρφια, ε. Η μαμά μου λέει, όταν ήμουν μωρό, ήμουν τόσο όμορφο, που δεν μπορούσα να παρασύρω να κάνει κάτι πιο τέλειο από μένα και δεν έκανα άλλο μωράκι. Ακόμα πάλι στη δουλειά μου σήμερα. Τρίστασα. Δεν κοιμήθηκες κανένα μαράκι μου. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Όταν δυσκολεύομαι να κοιμηθώ, η μαρούλα μου φτιάχνει ένα ζεστό γαλατάκι και μου βάζει και μια δημοφόρα κάτω από το σιγουρνάκι. Και καμιά φορά μου δίνει και τα ποταράκια μου να χαλαρώσω. Ναι, μόνο που έχω Νικολάκι μου δεν είχα ελπίες, να σκέφτομαι. Πάλι μια αγάπη μου, πάλι. Είχαμε πάει με τα κορίτσια σε ένα πλάτο. Ουά! Και προφανώς εγώ ήταν στη μάνα και όλοι με κοίταζαν, όλοι! Δεν πιστεύω να φάγεις κατά τα πουλάκια με την πυλιά απ' έξω. Τι θα βάλω στο διαβρετικό. Η μαμά λέει ότι αυτά είναι πράγματα. Τι? Ότι δεν είναι καλά πράγματα τέλος πάντων. Κάθεσαι και με συζητάς με τη μάνα σου. Έτσι όπως το λέω, δεν ακούγεται ωραίο. Εγώ με την μαμά μου τα λέμε όλα. Η μαμά μου με συμβουλεύει. Αλλά να ξέρεις ότι σαν φάτε τη ζωή μου σου παίρνω εγώ. Το ξέρω, μάνα μου, το ξέρω, το ξέρω. Και τι ώρα γύρισε σπίτι σου. Τι σπίτι, κατά τη δουλειά πήγα. Μα καλά, τι ώρα γύρισε. Μία δύο, θυμάμαι κάποιοι. Τι τόσο αργά. Τι τόσο αργά είναι, εγώ δεν ξέρω τι να διασκέδαση. Μια φορά είχα πει και εγώ με τη μαμά. Α, ναι. Είχαμε πάει σε ένα ταβερνάκι. Ταβερνάκι. Με ζωντανή μουσική. Τότε καλή ώρα μας να πείσω. Δεν είναι την ώρα βάζει η μαμά σου. Να κοιτήσεις με μια εξακλά. Μα πριν όλοι πόσο καλύτερη στην μαμά σου εδώ. Και το πρωί πώς θα πας στην εκκλησία. Δεν θα πας. Τι, και δεν θα με μεταλάβει η μαμά. Στο πύλιο! Στο πύλιο δεν είναι εδώ έχει κρύο. Ίσως χρειαστεί να πάρω και την πλεχτή την κουβερτούλα της Μανούλα του μας. Έχω βρει σαν να λέει ένα καταπληκτικό πεντάστιο ξενοδοχείο στο πύλιο. Ιδανικό για τσιγκαράκια. Τι εννοείς, έχουμε δούμε μαζί.
κρατήσεις, καμάρι μου. Αγάπη μου να πάω. Γιατί αγάπη μου, κοντζά μαντράθαλος, μου το διβάνουν να υπογράψει και πέφτει την τελείωση. Να ξέρεις ότι αυτό δεν αρέσει τη μαμά. Ποιο? Αυτό να κοιμηθούμε μαζί. Και πού να κοιμηθούμε. Μα πριν το κάνω, πριν το δωμάτιο. Δεν θα κλείσουμε σε χωριστά. Μήπως να πάω να τηλέφωνο τη μαμά να τη ρωτήσω αν θέλει να έρθει. Γιατί? Ένα μωρέ και θα είχα να πάει κάπου. Αλλά να της αρέσει ο Πίλιο. Κάτι να πάμε στην Ελλήψο. Ξέρω μαλάκι που ένα ξενοδοχείο στην Ελλήψο. Με όλα τα αστυνομικό. Στην Ελλήψο. Ναι. Ετοιμάσαι. Α, η μαμά μου είναι πολύ ευχάριστη παρέα.
Ξέρετε, σας έχω προορισμό. Σαν τα ζώα, μεταφέρετε. Σαν τα ζώα. Καλό φαγητό. Καλό φαγητό, τέλει. Δεν θα συγκαταλέσω. Μου λες. Εγώ στο φαγητό. Φαγητό, σαν τα ζώα. Εγώ, κυρία, εδώ, κινηθώ, εδώ και όλα, αύριο, φύγει. Σήμερα, είσαι εδώ, μιλώσουμε για τριγυρό. Δεν με ενοχλεί εμένα, παιδί. Εσύ δεν ενοχλείς εδώ. Όχι, εγώ μου είπα κοιμηθεί. Βρήκες και φαγητό καλό. Κυρία, εγώ τώρα κοιμηθώ, αύριο φύγει. Εγώ, αλλά, το όσο φαγητό, δεν σου δίνω δεύτερη ευκαιρία. Και φεύγεις. Αλλά, τελείω. Τα δέντρα.
Η γραμμή συμμετάσχει. Η γραμμή συμμετάσχει. Να κάτσουμε κυρίες. Θα τα δημιουργήσεις και την τσακακουπήσεις. Εσύ θα κοιτάξεις τη δουλειά σου. Η δουλειά μου είναι να προστατεύω την ελληνική δημόσια παρουσία από που βράσω σε καθήν. Ολόκληρη την κοινωνία μας. Παιδί μου, πόσα λίγα ξέρεις. Σε μια γειτονιά, όπως η Ρωσφυγιά, δεν λέγονται τέτοια πράγματα. Με ιστορία, ντροπή σου, να πας στο σπίτι σου, να διαβάσεις κανένα βιβλίο, να μάθεις δύο πράγματα. Και να κοιτάς τη δουλειά σου. Έχει κάνει χρυσό από τα σύνδια σου. Βρε ούς που θα πεις ότι την ξέχασες τα πρόβλημα. Μην τα πάρω, γεια σου. Αλλά δεν γυρίσουμε τους αρμόνους. Και θα δούμε τους. Τρελό! Τι μας είναι τρελό, κυρίες. Ε, ό,τι και κυρίες. Ό,τι θα κυρίες. Πάμε να πια. Έλα τον παιδί. Πάρε. Πάρε. Πήγαινε να πάρεις κάτι που σπροδοτείς να πας. Και έλα να μας βρεις. Εμείς μένουμε εδώ παρακάτω. Η μάνα του Δημάρχου είναι πολύ καλή κυρία και χρόνια γειτόνισά μας. Θα βρούμε μια λύση και ο Δήμαρχος. Αφλατάς, αλλά πολύ καλό παιδί. Θα μας βοηθήσει. Πήγαινε και έλα να μας βρεις. Άμεσο καλή. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Thank you.
είμαστε όχι μόνο περήφανοι, αλλά πολύ και πολύ συγκινημένοι για αυτό το σπουδαίο έργο που γίνεται στο σύλλογό μας στη Νεάπολη από τους Μικρασιάτες. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας και σε όλες μας τις δράσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.